η συνάντηση και το γεύμα εργασίας που είχαμε με τον Βρετανό συναδελφό μου, τον κύριο William Hague, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητες είναι γνωστές και η Βρετανική κυβέρνηση δήλωσε την ετοιμότητά της να συνεργαστεί μαζί μας και να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί. Βεβαίως, εμείς όταν μιλούμε για ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας, για την προστασία της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απηχούμε κυρίως την υπηρετική αντίληψη. Αλλά και η Βρετανική αντίληψη είναι πάρα πολύ κοντά, κατά ανάγκη, γιατί αυτό είναι μια προτεραιότητα κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική για την Τραπεζική Ένωση, αλλά όταν εμείς μιλάμε για Τραπεζική Ένωση, μιλάμε και για την προστασία των καταθέσεων, για τον πανευρωπαϊκό μηχανισμό προστασίας των καταθέσεων, προκειμένου να μην έχουμε δραματικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στον τραπεζικό τομέα. Η τρίτη προτεραιότητα είναι η μετανάστευση. Η παράνομη μετανάστευση ή η μη κανονική, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται τώρα, η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, πάντα με σεβασμό στις διεθνείς συμβάσεις και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η οριζόντια προτεραιότητά μας είναι η θαλάσσια πολιτική, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, από την ανάπτυξη, την αλληλεία και το περιβάλλον μέχρι τις θαλάσσιες ζώνες. Όλα αυτά μας έφεραν, νομίζω, σε ένα πολύ καλό σημείο επαφής με τον κύριο Hague. Συζητήσαμε επίσης για το Κυπριακό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγκύτρια δύναμη. Το Κυπριακό είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πρέπει να λυθεί δίκαια μέσα από ένα βιώσιμο σχήμα το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και σύμφωνο με το κοινοτικό κεκτημένο. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί η λύση πρέπει να μπορεί να γίνει αποδεκτή μέσω δημοψηφίσματος από τις δύο κοινότητες στο νησί. Χωρίς δημοψήφισμα και χωρίς λαϊκή έγκριση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Στηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Αναστασιάδη, αλλά αφετηρία και τέρμα των πρωτοβουλειών είναι η αποδοχή από τον Κυπριακό λαό μέσω δημοψηφίσματος. Στα μεγάλα διεθνή προβλήματα, στην Συριακή κρίση, στο Ιράν, συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τη Βρετανική κυβέρνηση. Η τελευταία συμφωνία στη Γενέβη για το Ιράν είναι πάρα πολύ σημαντική, διευκολύνει και την διαδικασία της Γενέβης για την Συρία. Συζήτησαμε επίσης για την Αίγυπτο, για την κατάσταση στη Λιβύη, για την κατάσταση σε όλη την Μεσόγειο. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η πορεία του προγράμματος προσαρμογής ελληνικής οικονομίας, τα επιτεύγματα, τα δημοσιονομικά και τα διαρθρωτικά, γιατί χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού η Ελλάδα τώρα μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να ασκήσει την προεδρία, αλλά το βασικό είναι να μπορέσουμε ως Ευρώπη και ως Ελλάδα να προτείνουμε στον λαό μας, να προτείνουμε στους λαούς της Ευρώπης μια νέα αφήγηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί να ταυτίζεται με τη λιτότητα, δεν μπορεί να ταυτίζεται με την κρίση. Πρέπει να ταυτιστεί ξανά με τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και την ευημερία. Για το Ιράν, πότε προβλέπεται η Ένωση Ευρωπαϊκή να άρει τις κυρώσεις? Μα ήδη από το πρώτο αυτό βήμα που έχει γίνει θα υπάρξει μια σταδιακή άρση και χαλάρωση των κυρώσεων. Εμείς μετέχουμε στο κεντρικό ρεύμα της διεθνούς κοινότητας και αποδεχόμαστε πάντα και εφαρμόζουμε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι επιπτώσεις των κυρώσεων αφορούν και εμάς, δεν αφορούν μόνο το Ιράν, αφορούν και ευρωπαϊκές χώρες. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να προχωρήσει αυτό με έναν αξιόπιστο τρόπο, έτσι και όλες οι άλλες χώρες της περιοχής να νιώθουν ασφαλείς, αλλά και να κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση της επίλυσης ενός μεγάλου διεθνούς προβλήματος που ταλαιπωρεί την διεθνή κοινότητα επί χρόνια. Συζητήθηκε καθόλου το ενδεχόμενο άμεσων βρετανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, μια που φτιάχνει η οικονομία? Υπάρχουν ήδη σημαντικές άμεσες βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο χαρακτηριστικότερος τομέας είναι ο τομέας της ενέργειας, στον πάρα πολύ κρίσιμο τομέα της έρευνας των υδρογονανθράκων και της μελλοντικής εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων έχουμε πολύ έντονη βρετανική παρουσία στην Ελλάδα. Επίσης έχουμε πολύ στενή συνεργασία μέσω του TAP, γιατί ο βασικός εταίρος του TAP είναι η BP, μια βρετανικών συμφερόντων εταιρεία, άρα είναι πολύ σημαντική η βρετανική παρουσία από την άποψη αυτή. Και λαμβανομένου υπόψη ότι στον χρηματοοικονομικό τομέα η Βρετανία παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο, είναι σημαντικό η βρετανική κυβέρνηση να γνωρίζει από πρώτο χέρι ποια είναι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία
και ποιες είναι οι στρατηγικές αποφάσεις της κυβέρνησής μας, γιατί υπάρχει στην Ελλάδα μια κυβέρνηση που αγωνίζεται να βγάλει τη χώρα από την κρίση, που είναι σταθερή, αλλά που θέλει και την στήριξη των εταίρων της. Επισημάνατε στον κύριο Χέιγκ ότι αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κάμερον εχθές περί επιδομάτων για Ευρωπαίους μετανάστες και κυρίως για το Freedom of Movement. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση στην εξής βάση. Είναι άλλο πράγμα οι θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της μετακίνησης, και άλλο πράγμα η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων έναντι μη κανονικών μεταναστών. Μεταναστών από τρίτες χώρες χωρίς χαρτιά. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να διακριθεί απολύτως και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σαφές και πάρα πολύ απλό.